Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δασκαλάκη τον Εστάτιο, τον Αντιδήμαρχο των Έργων και βρισκόμαστε στο γήπεδο της Χαραυγής και είμαστε γύρω στις 28 του μηνός και το γήπεδο έχει τελειώσει. Ο Τάπιτας έχει μπει, έχουν μπει προβολείς καινούργοι, έχει βαφτεί το γήπεδο, έχουν μπει τα πλέγματα. Εγώ θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια και θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εσύ που παραδίδεις πραγματικά ένα γήπεδο πλήρης ανακαινισμένο στους Χαραυγίτες και σε όλες τις ομάδες που παίζουν μπάλα εδώ. Θέλω να μου πεις δύο λόγια τα συναισθήματά σου και αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική του Δήμου του κυρίου Χρήστου Βρετάκου να δίνει προτεραιότητα στα πράγματα που έχει ανάγκη ο Δήμος Κερατσίνη Τραπετσόνα. Καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά ακόμα για τη συνέντευξη αυτή, κύριε Γιάπαπα. Όντως, ξεκινάμε από το τελευταίο. Η Δημοτική Αρχή του Χρήστου Βρετάκου όντως συνεχίζει να στηρίζει οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό, με την νεολαία, να μπορείτε να απασχολείτε η νεολαία μας σε καινούργια όσο το δυνατόν τελευταίας τεχνολογίας γήπεδα που έχουμε φτιάξει και πρόκειται να φτιάξουμε ακόμα στο Δήμο μας. Πριν ένα μήνα περίπου είχαμε πάλι κάνει μια συνέντευξη για το συγκεκριμένο το γήπεδο και για το γήπεδο του Σαλπέας, το βοηθητικό του γήπεδου του Σαλπέας, τα οποία παράλληλα φτιάχνονται και τα δύο. Θέλω να πω ότι μέσα σε ένα μήνα όντως γίνανε όλες αυτές οι εργασίες από το φωτισμό, την αλλαγή του φωτισμού σε LED, από διάφορα βαψίματα, μικροεπισκευές, κάγκελα και κλειδώματα, περιφράξεις πλαγιομετοπικές, πλαγιοκαλύψεις όπως λέγονται η περίφραξη αυτή που γίνεται για τις μπάλες κτλ. Ο καινούργιος ο τάπτης ο οποίος τοποθετείται. Είμαστε σήμερα που είμαστε εδώ στο γήπεδο, βλέπουμε ότι γίνεται η τοποθέτηση της χαλαζιακής άμμου που πέφτει πάνω στο ταρτάν το καινούργιο. Μετά θα ακολουθήσει το καουτσού. Από ό,τι μας έχει υποσχεθεί ο εργολάβος, τον οποίο τον έχουμε πιέσει πάρα πολύ, είμαστε πολύ κοντά του δηλαδή και αυτός ανταποκρίνεται, δεν μπορώ να πω. Αυτό μετράει και... Ανταποκρίνεται στις πιέσεις όλες αυτές και μας έχει υποσχεθεί ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής θα είναι έτοιμο. Ας είναι και την άλλη. Όχι, θα είναι έτοιμο το γήπεδο τουλάχιστον για να είμαι ειλικρινής ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο όσον αφορά τον Τάπιτα. Αυτό που μας έχει ζητήσει, που μας ζητήσαν οι ομάδες, ότι από 1η Αυγούστου θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν προετοιμασία μέσα σε αυτό το γήπεδο, θέλω να πιστεύω και πιστεύω μάλλον με αυτά που βλέπουμε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο για την προετοιμασία σαν γήπεδο. Από εκεί και μετά, αν έχουν μείνει ορισμένα, να πούμε με ρεμέτια, όσον αφορά τα κάγκελα, οι περιφράξεις, αυτές είναι κάποιες εργασίες που θα τελειώσουν και αργότερα. Στην πορεία. Είναι κάτι το οποίο δεν ενοχλεί τους αθλητές μας για να προχωρήσουν και να αθληθούν εδώ. Συνεχίζουμε, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, συνεχίζουμε με τα έργα γενικά, αλλά και όσον αφορά πάνω στον αθλητισμό. Έχουμε σκοπό να κάνουμε μία κίνηση, να φτιάξουμε ορισμένα γήπεδα 5x5 που υπάρχουν μέσα στο Δήμο. Είναι 3 στον αριθμό, θέλουν μικρές επισκευές, θα τα φτιάξουμε και αυτά. Αυτά στο Σελεπίτσαρι. Ναι, είναι το ένα του Σελεπίτσαρι, το άλλο είναι στην πλατεία Καρπάθου και το άλλο είναι το γήπεδο 5x5 στο χώρο των λιπασμάτων. Ναι. Να γίνει μια μικρή ανακαίνιση και σε αυτά, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών στους αθλητές, γιατί όντως υπάρχουν σε ορισμένα σημεία μπαλώματα που πρέπει να γίνουν. Και ακολουθεί βέβαια και το μεγάλο έργο που περιμένουμε, όλοι μας περιμένουν και οι ομάδες που είναι στο γήπεδο της Δραπετσόνα στο Βάζος, να γίνει η ανακαίνιση αυτή. Καλώς εγώ των πραγμάτων να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου και να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλου του γηπέδου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι μετά από εδώ θα πάμε στο Βάζος, έτσι. Μετά και... από εδώ θα πάμε στα μικρά τα γηπεδάκια αυτά που λέμε, ναι, και μετά έχουμε το μεγάλο η δημοπράτηση γήπεδο, ναι, και η διαδικασία της τη συνέχεια του Βάζου. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου πεις τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους, του ποδοσφαιρόφιλους,
σαν ευστράτιο, σαν άνθρωπος που είσαι κάθε μέρα μαζί τους. Εγώ θέλω να τους στείλω το μήνυμα το ότι αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι κοντά στον αθλητισμό, είναι κοντά στους νέους, τους δημότες που ασχολούνται με τον αθλητισμό ερασιτεχνικά, και αυτό είναι καλό, είναι υγεία πάνω απ' όλα, και είναι και για το καλό των παιδιών μας να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι τους ευχαριστήσαμε όσον αφορά την κατασκευή του γηπέδου, από ότι έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από διάφορους, από τους συλλόγους όλους, ότι είναι ευχαριστημένοι και με την ανακατασκευή που έχει γίνει του γηπέδου, και από πλευράς χρόνου, αλλά και από πλευράς ποιότητας των υλικών που έχουν μπει και έχουν τοποθετηθεί. Είναι ευχαριστημένοι όλοι. Εγώ θέλω να σου πω πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά άλλη μια φορά ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας με μπροστάρει τον Βρετάκο, τον Χρήστο και τα μέλη του, γιατί και εσείς είσαστε τα εργαλεία του, χωρίς εσάς δεν μπορεί μόνος του να προχωρήσει. Θέλω να σου πω πολλά συγχαρητήρια, γιατί τηρείτε αυτά που λέτε, το προσπαθείτε στο έπακρον, και μάλιστα μέσα σε καιρούς πανδημίας με κρίσεις που είναι δύσκολη αυτή η καιρή, το να κάνεις το παραμικρό. Κύριε Ευστράτε, συγχαρητήρια για το έργο σου που έχεις κάνει, γιατί έχεις προσφέρει πάρα πολλά, και εγώ στέκομαι στα θετικά. Και εκείνα τα δύο τα αρνητικά που υπάρχουν, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία θα τα φτιάξετε. Πιστεύω πως ναι. Καλό καλοκαίρι και σε ευχαριστούμε για το καινούργιο μας γήπεδο. Να ευχηθώ και εγώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή επάνωδο από τις όσοι μπορέσουν και καταφέρουν, γιατί είναι και δύσκολες συνθήκες, να πάνε διακοπές. Και μόλις επιστρέψουν να μπουν στο καινούργιο το γήπεδο οι αθλητές μας και να το χαρούνε, να έχουν μια καινούργια χρονιά αθλητική, η οποία να είναι χωρίς τραυματισμούς, να μπορέσει να γίνει η αθλητική χρονιά αυτή, να μπορέσει να, λόγω της πανδημίας και τα λοιπά, να μην έχουμε πάλι προβλήματα και να συνεχίσουν να αθλούνται, γιατί αυτό τους έχει μείνει, αυτή είναι η διέξοδος που τους έχει μείνει, και να είναι καλά. Σε ευχαριστούμε. Να είναι καλά όλοι τους. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά.